Γκάρετ για τον Βίλιαμς. Αρκετά πιεστική και ψηλά αποδίδει καρφούς η άμυνα του Περιστερίου. Ο Μπράιον πάει αυτός τώρα μέχρι το τέλος. 2-9, ο Χριστοδούλου το rebound, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Προσπάθεια για ευνηδιασμό, είναι καλές οι επιστροφές όμως του Περιστερίου. Χριστοδούλου για τρεις, άστοχος, μακρινό rebound από τον Φράνκαμπ. Θα δοκιμάσει αυτός, δεύτερο συνεχόμενο για το Ρέθυμνο. Στη γωνία για το Σαλούστρο, άστοχο. Ο Ραζής το αμυντικό rebound. Γρήγορη επίθεση, αλλά κλέψιμο από τον Αγραβάνη, ανοιχτό γήπεδο. Και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον νεαρό, ο Ντέισον Σκούτσι Σμιθ, με το νούμερο 1 νεοφερμένο στην πεντάδα του Περιστερίου. Σουτ για 3 από τον Kingsley Σαλούστρος. Με το Φράκαμπ υπάρχει υψομετρική διαφορά, βγάζει έξω το σουτ για 3 εύστοχο από τον Σκούτσι Σμιθ. Φράκαμπ. Χάρης. Φράνκαμ. Τελείωνε η επίθεση και δείτε τι έβαλε ο Φράνκαμ. Άργησε, αλλά μας έδωσε ένα φοβερό καλάθι. Για το 23-36. Ο Γκρέι στο σκορδίλι που είναι λίρα 100. Θα πάει στο κάρφωμα. 23-38. Η επαναφορά από τον Γκάρετ. Πολύ κακή στα χέρια του Ξανθόπουλου. Ανοιχτό γήπεδο στο Βασιλόπουλο. Εξαιρετική πάσα. Ακόμα μια τελική assist για τον Μόρισον. Ο Γκάρετ για 3 μέσα. Αυτό πήγε συστημένο. Χάτσερ θα πάει αυτό στην επιλογή και θα βάλει το καλάθι. Ο Γκρέι από μακριά για να κόψει τα φτερά του Ρεθύμνου. Χριστοδούλου για 3, εύστοχος. Έτσι για να μην είναι 20 η διαφορά. 60-79. Θα εκδηλώσει και την απόλυτα τελευταία επίθεση στο Περιστέρι. Το κάνει ο Γκόντικας και υπάρχει σφύριγμα για βήματα και με αυτή την εξέλιξη έχουμε φινάλε στην αναμέτρηση. 60-79 η άνετη νίκη του Περιστερίου.